Το πάμε, λέει, εμείς κατεβαίνουμε σε κινητοποιήσεις, διότι στα βαπόρια μπαίνουν και άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από θάλασσα και υπάρχουν δυσκολίες. Καλημέρα σας. Τι μου καλημέρα κάνετε? Σας. Καλά εσείς. Καλά είστε. Λοιπόν, αύριο δεν υπάρχει, δεν θα αποπλέψει πλοίο, έτσι? Αύριο έχει γενική απεργία. Μάλιστα. Η εργατική τάξη πρέπει να κατέβει στους δρόμους. Τα καράβια δεν τα δένουν οι περιφρουρήσεις των απεργιών. Τα δένουν οι απεργοί που απεργούν. Και αυτό θα γίνει αύριο. Άρα, λοιπόν, στο λιμάνι τα καράβια δεν θα φύγουν. Ναι. Στη ΔΕΗ θα κλείσουν οι υπηρεσίες. Στον ΟΤΕ θα κλείσουν οι υπηρεσίες. Ναι. Στα ιδιωτικά μεγάλα μονοπόλια, στη ΦΑΓΕ, στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι απεργοί θα είναι 100% και θα κατέβουν στους δρόμους. Μόνο έτσι θα αποκρουστεί η αντιλαϊκή πολιτική. Η λέλαπα αυτή. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί εδώ προηγουμένως είχαμε και μία κόντρα. Ναι. Είχαμε δύο των κομμάτων του δικοματισμού για ένα ρουσφετολογικό μηχανισμό που είναι δεκαετίες. Εγώ θυμάμαι στον ΟΤΕ, γιατί προέρχομαι από αυτό το χώρο, το 1985 μπήκαν 5.000 άνθρωποι σε μια λαϊκή. Λέει ο κύριος Μπουλοκλής, καταργήθηκε ο κύριος Μπουλοκλής. Από το Πάσο τότε. Να ρωτήσω κάτι. Κατά καιρού στο κάθε κόμμα μπήκατε εσείς με αξιοκρατικά κριτήρια. Κύριε Τουπάμε. Με συγχωρείς, κύριε Βελόπουλε. Σε μια εποχή που καταργεί τη μονιμότητα στο δημόσιο τομέα, ναι, που υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνεργοι, σε μια εποχή. Εντάξει, η μονιμότητα καλό είναι να καταργηθεί. Καλό είναι να καταργηθεί η μονιμότητα. Εγώ θα πω εσείς εξής. Λέτε ότι είναι καλό. Πρέπει να είναι η σταθερή και μόνιμη εργασία. Πρέπει να είναι δικαίωμα. Αν είσαι εργατικό, έχει σταθερή και μόνιμη εργασία. Μόνιμη σταθερή εργασία. Τι να πει δηλαδή, μόνιμο εκεί και να είσαι και αραχτό και light και να μην σε κοιτάξει. Δεν συμπορείτε του τεμπέληδε. Πολύ συμπάθεια ακούω τον κύριο Παπακοστατόπουλο. Δεν είπαμε για εργάτη. Γιατί είναι κανένα εργάτη μόνιμο. Κύριε Παπακοστατόπουλο. Ξέρει κανένα εργάτη μόνιμο στην οικοδομή. Ούτε αυτιά είναι. Ξέρει κανένα εργάτη μόνιμο στο καράβι. Δεν μιλά τώρα με κανένα παιδάκι τη γυάλα. Επειδή δεν είναι μόνιμο. Η μόνιμη και σταθερή εργασία πρέπει να είναι δικαίωμα. Άλλο αυτό. Εγώ δεν ξέρω κανένα οικοδόμο μόνιμο, δεν ξέρω κανένα ιδιωτικό υπάλληλο μόνιμο, δεν ξέρω κανένα μόνιμο. Η μάνα μας και ο πατέρας μας να είμαστε στον κοιάδα της ανεργίας. Κύριε Παπακοστατόπουλε, αλλά μην μου λες τώρα για τη μονιμότητα. Και στην υγεία και στην παιδεία και στην πρόνοια δικαιώματα. Είδες κανένα ναυτικό μόνιμο? Είδες κανένα μόνιμο ναυτικό? Κύριε Αυτιά. Κάνα μόνιμο ναυτικό, είδες ποτέ? Υπάρχει η μόνιμη και σταθερή εργασία. Δεν καταλαβαίνω. Άλλο το μόνιμο και άλλο μόνιμη και σταθερή. Σε αυτό το σύστημα. Όλοι θέλουν να έχουν μεροκάματο. Σε αυτό το σύστημα θέλουν όλοι να είμαστε ελαστική εργασία. Όλοι. Να μην έχουμε δικαίωμα. Άλλο ιστορία. Αλλού το πας εσύ. Αυτό το θέλουν. Εδώ δεν υπάρχει η κανονική δουλειά, όπως πολύ σωστά επιμένεις. Αλλά το μόνιμος. Δεν μπορώ να σε έχω 100 χρόνια εκεί μόνιμο στο δημόσιο και παράγεις θα θέλω να βγάλω σύνταξη και να μου λες 17 μήνες και 18 μήνες. Με συγχωρείτε, εσείς δεν είστε μόνιμος δημοσιογράφος. Κάνετε λάθος. Μόνιμος. Δεν έχετε μόνιμο. Τι λες τώρα, ιδιωτικός τομέας μόνιμος. Δεν έχετε μείνει χωρίς δουλειά. Τι λες τώρα. Θέλουμε σταθερή και μόνιμη εργασία. Το κράτος να φροντίσει 1 εκατομμύριο άνθρωποι να βρουν δουλειά. Παλικάρι μου, έχει μπερδέψει τη μονιμότητα του δημοσίου με την αξιολόγηση να έχει συνέχεια δουλειά. Μιλάω για μόνιμη και σταθερή εργασία σαν δικαίωμα. Λες για μονιμότητα δημοσίου. Μόνιμη και σταθερή εργασία. Αυτό είναι το ζητούμενο για όλους. Δεν διαφωνούμε εδώ. Εδώ καταργείται. Ωραία. Λοιπόν, αύριο λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι απεργιακή κινητοποίηση. Αυτό το μόνιμη και σταθερή εργασία είναι έτοιμο όλων. Δεν διαφωνεί κανένας. Δεν είναι έτοιμο όλων. Με συγχωρείτε, η κυβέρνηση κατοχυρώνει την μερική απασχόληση. Δεν καταλαβαίνω. Το λαό συμφώνησε μαζί στο μνημόνιο που θα προσθέτει αυτά. Μισό λεπτό. Αφήστε το μνημόνιο, ζητάμε για αυτό. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω, κύριε Παπακοστατόπουλε. Παρακαλώ. Εσείς, όχι εσείς προσωπικά, ο φορέας που προσωπεί το πάμε το κουκουέ, απαγορεύεται την άφιξη 60.000 τουριστών στην Αθήνα. Αυτό κάνετε. Κοιτάξτε, απαγορεύεται με την επιλογή σας 60.000 τουρίστες να αφήσουν από 100, 200, 300 ευρώ την ώρα που η Ελλάδα χρεοκοπεί και τον καταγγέλνει και κάνει αγώνα γι' αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, μιλήστε για αξιοκρατία. Στον ΟΤΕ πήγα τα αξιοκρατικά, αυτό θέλω να μου πείτε τώρα. Βεβαίως. Σοβαρά. Βεβαίως. Πώς γίνεται όλοι οι Έλληνες να δημόσια τα αξιοκρατικά όπως το Αθήνα και 80 προηγουμένως και όλοι οι άλλοι να μην είναι αξιοκρατικά? Δεν το καταλάβει με αυτό. Δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει εσείς. Το δικαίωμα στην απεργία είναι δικαίωμα στην απεργία καταγεγραμμένο. Το δικαίωμα του να δουλέψω εγώ, γιατί μου το απαγορεύεις και με το στερείς? Γιατί μου απαγορεύεις να δουλέψω εγώ στο πλοίο, στο λιμάνι, στην ταβέρνα, στο ψιλικατζίδικο? Να μου αφήσει τα λεφτά του άλλου. Ελάτε, μπορώ να πω. Ελάτε, ελάτε, ελάτε για να κλείσουμε. Ναι. Το είπα και πριν. Το δικαίωμα στην εργασία είναι 365 μέρες το χρόνο. Σωστό. Το δικαίωμα στην απεργία για να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα. Στο δημόσιο δεν είναι και 365. Στην απεργία, δεν ακούς. Στο δημόσιο που εργάζεσαι εσύ δεν είναι 365. Μια φορά. Είναι 155. Μια φορά. Δεν είναι δημόσιο ούτε. Είναι στην Deutsche Telekom. Ήταν μέχρι λίγο καιρό, το ξεχνάμε. Είναι στην Deutsche Telekom. Αυτή τη στιγμή το 40% στον ΟΤΕ είναι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση. Αυτό τι είσαι? Εγώ άλλο σου είπα. Και το δικαίωμα να δουλέψω εγώ γιατί με το στερείς.
Δεν στερείται σε κανένα το δικαίωμα να δουλέψει. Το λιμάνι. Το δικαίωμα να δουλέψει το στερεί η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο λαός που υποστηρίξανε το μνημόνιο. Όχι, πάμε βόλτα με το κουκουέ. Πάμε βόλτα με το κουκουέ. Εγώ άλλο σου λέω και άλλο μου λες. Αφήστε το κουκουέ. Καλέστε το κουκουέ. Αλλά κουκουέ είσαι, κύριε. Δεν το λες σε μένα, το λες αυτό. Το πάμε είναι. Τώρα μπαθίζουμε το κρέα ψάρι και το παίζουμε ότι είμαστε κάτι άλλο. Σε παρακαλώ, γιατί μου στερεί το δικαίωμα να δουλέψω. Βάλτε κουρουμπλί και το δικαίωμα με την ψήφο στο μνημόνιο. Γιατί μου στερεί το δικαίωμα. Με τη μερική απασχόληση. Θέλω να εργαστώ γιατί μου το στερείς. Τέλος. Πάμε.